Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε και με τον κύριο Κώστα Πασαλίδη, τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Κύριε συντονιστά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μακρατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Είχαμε την επίσκεψη χθες του Πρωθυπουργού στην περιοχή και ακούσαμε την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων ως το 2028. Και μένω σε αυτό, γιατί σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης ο Οικονόμου, τόνισε για μια ακόμη φορά, αφήνοντας εχμές στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι για το θέμα της ΔΕΗ αλλά και του λιγνίτη. Ναι, καταρχήν ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος που έκανε με την απόφασή του, την εγκληματική απόφασή του θα έλεγα, να πάει για βίαιη απολιγνητοποίηση που μιλούσαν μέχρι και το 2023. Αυτό δεν το έπραξε. Ήρθε τώρα πλέον οι συνθήκες και τον υποχρέωσαν να κάνει αυτή την αλλαγή πλεύσης και να ζητήσει την παράταση του λιγνίτη τουλάχιστον μέχρι το 28. Νομίζουμε ότι πραγματικά είναι, πληρώνει και η χώρα αλλά και η περιοχή θα έλεγα την ολέθρια και εγκληματική πολιτική όσον αφορά την ενέργεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εσείς τώρα με ποια πρόταση κινείστε τώρα ως ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακούγοντας σήμερα τον κύριο Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέει ότι οι ισχυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ είναι ψευδείς, αβάσιμοι και δόλοι. Αφήνοντας εχμές ότι η απολιγνητοποίηση ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία και ξεκίνησε και από την δική σας κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μπορεί η απολιγνητοποίηση να ξεκίνησε πριν μια δεκαετία. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε ενάντια απριόρι στον απολιγνητοποίηση. Άλλωστε η χώρα μας υπόγραψε μια συμφωνία στο Παρίσι το 2016. Το θέμα είναι ότι εκεί πρέπει να πάμε με ορθολογισμό, με σύνεση και πραγματικά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να λέμε ότι η απολιγνητοποίηση θα συμβεί το 2023, όταν ακόμη και από την Κομισιόν, όταν ακόμη και από την Ευρώπη μιλούν ότι για να πραγματοποιηθεί η απολιγνητοποίηση θέλει βάθος χρόνου και θέλει δεκαετίες. Άρα εμείς λέμε ναι στην απολιγνητοποίηση, αλλά με σχέδιο, μια ομαλή και μια σταδιακή απολιγνητοποίηση, χωρίς να διαταράσσεται η ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος στη χώρα μας. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα κύριε Πασαλίδη, να έρθω στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι εκλογικές διαδικασίες. Τα μέλη των οργανώσεων όλης της χώρας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας προσήλθαν για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους για το τρίτο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει 14 και 17 Απριλίου στο κλειστό γήπεδο του Φαλήρου. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία, αν είστε ικανοποιημένος, γιατί επιστρέφει και πάλι μια κατάσταση λόγω της πανδημίας που είχε σταματήσει και δεν υπήρχαν αυτές οι διαζώσεις συναντήσεις των κομμάτων? Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί εμάς η περίοδο της πανδημίας πραγματικά μας τύχησε που δεν κάναμε το συνέδριό μας από το 2019. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη συμμετοχή. Καταγράψαμε από τα πιο υψηλά ποσοστά, αν όχι το πιο υψηλό, δεν ξέρω αν είναι το πιο υψηλό στη χώρα, πάντως είναι από τα πιο υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Μιλάμε ότι στα 1.436 μέλη ψηφίσαν πάνω από 1.100, πάνω από 75%, γύρω στο 75% συμμετοχή. Άρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Για μας το συνέδριο είναι ένα συνέδριο καμβής, θα αποτελέσει πραγματικά την αφετηρία, αν θέλετε, το έναυσμα για ένα νέο ξεκίνημα και για τον πολιτικό μας φορέα, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά πιστεύουμε ότι θα σηματοδοτηθούν εξελίξεις και παραπέρα και θα είναι μια νέα αρχή για την κοινωνία και τη χώρα. Πάντως, βλέποντας δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες από διάφορα έτσι ενημερωτικά site αλλά και στελέχη, μιλάμε ότι εμφανίστηκε ένας ανελαίτος εσωκομματικός πόλεμος μηχανισμών στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των προεδρικών που λένε ότι επικράτησαν περίπου στο 70 με 75, αλλά και της άλλης ομπρέλας, το 30% στις εσωκομματικές εκλογές του τριημέρου. Αποτύπωσε όλη αυτή η διαδικασία. Θα το δούμε αυτό και το τριήμερο, να υπάρχει αυτή η σκληρή αναμέτρηση Τσίπρα
και, και κάποιων άλλων στελεχών που διαφωνούν και με την πολιτική του Προέδρου του σημερινού και εκφράζουν τις αντίθετες απόψεις. Κοιτάξτε κύριε Βάκρατσα, πάντα λογικό είναι στα κόμματα, στους πολιτικούς φορείς να υπάρχουν και προσεγγίσεις για πολλά θέματα τα οποία μπορεί να μην συμφωνούμε και όλοι. Ναι. Αλλά αυτό που καταδείχθηκε είναι να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτό όμως που κατέδειξε η διαδικασία των εκλογών εδώ στην Κοζάνη ήταν αυτό που σφυριλατήθηκε, ήταν η ενότητα πραγματικά των συντρόφων, των ανθρώπων που ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες. Περιττώ να πω ότι δεν υπήρξε που λένε, δεν είχαμε κανένα, όχι παρατράγουδο, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της σκληρής κόντρας που αναφέρατε. Ήταν μια διαδικασία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι πλέον πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να σταθεί στον ύψος των περιστάσεων. Δεν απασχολούν το λαό και την κοινωνία όταν έχει να αντιμετωπίσει τόσα σοβαρά προβλήματα, ούτε το αν ο Πασαλίδης είναι ανήκει αλλού, ούτε αν ο Βακρατσάς είναι κάτι άλλο ή το τι έχουν. Αυτό που απασχολούν την κοινωνία είναι τα προβλήματα, και εδώ έχει υποχρέωση πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί υπεύθυνα και με σύνεση και με ορθολογισμό και να καταθέσει την κυβερνητική του πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία από μας και όχι οι διαξυφισμοί την οποία δεν χρησιμεύουν και σε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα στο συνέδριο που θα γίνει, εκεί θα αναδειχθεί, θα ψηφιστεί και πάλι, θα έχουμε εκλογή του Προέδρου. Κύριε Πασαλίδη, τι θα γίνει ακριβώς, για να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές μας και νέα κεντρική επιτροπή. Η πρόταση θα του Προέδρου. Θα δούμε και παρουσίαση από τον Πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα και πρώην Πρωθυπουργό, ενός νέου κυβερνητικού σχεδίου σε περίπτωση κυβέρνησης όταν γίνουν εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα δούμε στο συνέδριο? Μάλιστα. Καταρχήν στο συνέδριο θα συζητηθεί και πιστεύουμε όλοι μας, ευελπιστούμε και από τη συμμετοχή, αυτό έδειξε και η συμμετοχή μέχρι τώρα του προσυνεδριακού διαλόγου, ότι η πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά την εκλογή του αρχηγού του κόμματος και τη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος, πραγματικά είναι μια θέση η οποία είναι πολύ προοδευτική, πολύ προωθωτική, είναι αυτό που λέμε αποκεντρώνει το κόμμα και νομίζουμε ότι θα τύχει μεγάλη συσκευρία αποδοχής. Άρα στο συνέδριο θα ψηφιστούν οι θέσεις και από εκεί και πέρα μέσα στο Μάιο θα υπάρξει από τις περιφέρειες, γιατί μιλάμε για περιφερειακή πλέον εκπροσώπηση, και το νέο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και η εκλογή Προέδρου από τα μέλη. Το επαναλαμβάνω, είναι πρωτόγνωρο αυτό, δεν μιλάμε εσείς για αυτή. Εσείς δεν παίρνετε, δηλαδή θα γίνει αυτό που έγινε και στο Πασόκ, στο Κινάλ, δηλαδή πλήρωνε ο άλλος 2 ευρώ και πήγαινε ψήφιζε, ή μόνο από τα μέλη τα είχε γραμμένα αποκλειστικά? Όχι, όχι, δεν θα γίνει αυτό που έγινε στο Κινάλ με 2 ευρώ και σε άλλα κόμματα. Εντάξει, απλά το έθεσα, το ρώτησα. Ναι, καλά κάνατε και προθέσατε. Ναι, για να ξεχωρίσει, εμείς μιλάμε ότι η πρόταση του Προέδρου αναφέρεται στα μέλη και αναφέρεται στα μέλη γιατί τα μέλη έχουν υποχρεώσεις, έχουν δικαιώματα αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Τα μέλη είναι αυτά που θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση και του προγράμματος και των θέσεών μας. Άρα τα μέλη είναι αυτά που θα αποφασίζουν να βγάλουν την ηγεσία, τα καθοδηγητικά όργανα, όπως η πρόταση αυτή επεκτείνεται ότι σε σοβαρά ζητήματα δεν θα αποφασίζει, θα αποφασίζουν τα μέλη είτε με δημοψηφίσματα όταν αυτό χρειάζεται και είτε με θέματα. Άρα ο λόγος πλέον δίνεται στα μέλη, στη βάση του κόμματος, και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Θα δούμε αντίπαλο του Τσίπρα. Θα δούμε αντίπαλο του σημερινού Προέδρου όταν θα γίνει η διαδικασία, κύριε Πασαλίδη? Ή έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στον προσυνεδριακό διάλογο και στις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου, γιατί ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, έχει την απόλυτη αποδοχή και στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίπαλος του Τσίπρα είναι τα προβλήματα της χώρας. Αντίπαλος του Τσίπρα είναι η ακρίβεια, η ανεργία
που βιώνουμε, είναι το γεωστρατηγικό παιχνίδι το οποίο γίνεται, είναι η θέση της χώρας που αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτά είναι οι αντίπαλοι του Τσίπρα, αυτή είναι η αντίπαλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εκεί θα δώσουμε τη μάχη μας. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε συντονιστά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Θα το ξαναδούμε το συγκεκριμένο θέμα με το συνέδριο όταν επιστρέψετε για να δούμε τα αποτελέσματα της παρουσίας σας εκεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα γίνει για μία ακόμη φορά 14 με 17 στο Παλιό Φάλιρο, στο γήπεδο του Παλιού Φαλίρου. 14 με 17 Απρίλη στο Φάλιρο που αναφέρατε στην Αθήνα. Θα δούμε υποψήφιους για την Κεντρική Επιτροπή από τη Δυτική Μακεδονία και από την ΠΕ Κοζάνης. Έχουμε υποψηφίους. Βεβαίως θα έχουμε υποψηφίους και θα τους δείτε και υποψήφιες φυσικά. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε συντονιστά. Και εγώ να είστε καλά και πάντα καλά. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.